Σε εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση τη σύλληψη του Έλληνα επιχειρηματία Νίκου Μπογονικολού, ιδρυτή και προέδρου του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εταιριών Άρατος, ο οποίο κατηγορείται για διαρροή υψηλή τεχνολογία στου Ρώσου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνη των ΗΠΑ, ο Έλληνα επιχειρηματία που φέρεται ότι είχε στρατολογηθεί ω πράκτορας προμηθειών από το 2017, συνομώτησε υπέρ τη Ρωσία, προκειμένου να αποκτήσει ευαίσθητο τεχνολογικό υλικό που χρησιμοποιείται στον κβαντικό υπολογισμό και στι πυρηνικέ δοκιμέ για την περαιτέρω αμυντική έρευνα και ανάπτυξη τη κυβέρνηση του Κρεμλίνου. Ο εισαγγελέα τη Ανατολική Περιφέρεια τη Νέα Υόρκη δήλωσε πω ενώ φαινομενικά λειτουργούσε ω αμυντικό ανάδοχο για τον ΝΑΤΟ και άλλε χώρε συμμάχου, ο κατηγορούμενο και η ομάδα τη Σάρατο είχαν διπλέ συναλλαγέ, βοηθώντα να τροφοδοτήσουν την πολεμική προσπάθεια τη Ρωσία και την ανάπτυξη όπλων επόμενη γενιά. Πλέον το FBI εξεσκονίζει τι επαφέ και τι σχέσει του, εξετάζοντα το ενδεχόμενο να είχε πρόσβαση σε αμερικανικά οπλικά συστήματα που διαθέτει η Ελλάδα, λόγω των στενών του σχέσεων τόσο με ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, όσο και με την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Άλλωστε, ο ίδιο δημοσίευε φωτογραφίε στα μέσα κοινωνική δικτύωση, με τον πρόεδρο τη ΕΑΒΙΟ Άννη Κούτρα, Υπενθυμίζουμε ότι η ΑΒΕ μπλέκεται στον εξυγχρονισμό των αεροσκαφών F-16 στα οποία τοποθετείται ραντάρα ΕΖΑ, με του Αμερικανού να απαιτούν ειδικά μέτρα φύλαξη των αεροσκαφών για να προφυλάξουν από κατασκοπία το συγκεκριμένο ραντάρ. Ο Νίκο Μπογιονικολό αρνείται τι κατηγορίε τη βιομηχανική κατασκοπία υπέρ τη Ρωσία και αναγνωρίζει ότι υπήρξαν παρατυπίε για εξαρτήματα που έφτασαν σε Ρώσου χωρί τι απαραίτητε εγκρίσει για τον τελικό του χρήστη,